Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Αυτό το βίντεο έρχεται ως συμπληρωματικό και επεξηγηματικό δύο βίντεο. Το πρώτο βίντεο είναι το βίντεο με τίτλο «Πού πάει ο Νάρκισος όταν πεθαίνει». Ένα βίντεο του οποίου το link θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Ήταν ένα βίντεο που ακούστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Μία κοπέλα, πέθανε η γιαγιά της, με την οποία ήταν έξι χρόνια no contact και περιγράφει τα συναισθήματα που ένιωθε. Και είχα κάνει και ένα οδηγητικό βίντεο με μετασκέψεις πάνω στα σχόλια κάτω από εκείνο το βίντεο, το οποίο βγήκε τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023. Δυστυχώς όμως δεν είχε καλό ήχο. Προσπάθησα πολύ να βελτιώσω τον ήχο, δεν τα κατάφερα. Το ανέβασα όμως έτσι όπως ήταν γιατί νομίζω ότι κάποια πράγματα που είπα σε εκείνο το βίντεο μπορεί να μην τα θυμηθώ να τα πω ξανά ακριβώς όπως τα είπα, αλλά ανεβάζω και αυτό το βίντεο το οποίο α, θα έχει ελπίζω όλες τις βασικές έννοιες από εκείνο το βίντεο και θα έχει και περισσότερο περιεχόμενο λόγω του ότι έχω α, μαζέψει σε απεικονίσει οθόνη σχόλια κάτω από το βίντεο που πάει ο Ναρκίσο όταν πεθαίνει, για να συζητήσω α, τις ενοχές και το no contact. Λοιπόν, γράφει μία φίλη. Είμαι 15 χρόνια no contact με μητέρα και αδελφή, παρόλο που με προκαλούσαν διαρκώ. Πρόσφατα έμαθα ότι η αδελφή μου έβαλε τη μάνα μου στο ψυχιατρίο. Σοκαρίστηκα και λυπήθηκα. Παρόλη την άσχημη ζωή που είχαμε τη μάνα μου, ο ενδεχόμενο θάνατο τη μητέρα μου με προβληματίζει. Προβληματίζει τη συνείδηση μου ω παιδί. Και εγώ τη απάντησα. Δεν είναι θέμα συνείδηση, είναι θέμα επίκληση στο συνέστημα και κοινωνικού προγραμματισμού. Ενοχικού τρόπου σκέψη. Όταν λέω επίκληση στο συνέστημα, εννοώ ότι το γεγονό ότι η μητέρα τη και η αδερφή τη την προκαλούσα για 15 χρόνια από αυτή ήταν no contact, σημαίνει ότι τη έκαναν επίκληση στο συνέστημα για να πάει πίσω. Πώς, ε, πώς, έφτασε στα αυτιά τη η πληροφορία ότι η μάνα τη ε, κλείστηκε από την αδερφή της στο ψυχιατρίο. Ίσως κάποιοι υπτάμενοι πήθηκοι. Ε, οι πήθηκοι, flying monkeys είναι αυτοί που περιτριγυρίζουν τους ανθρώπους με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και είναι οι αγγελιαφόροι τους. μεταφέρουν τα μηνύματα τους στα θύματα τους. Και δεν είναι τυχαίο ότι μετά που έμαθε ότι η αδερφή της έβαλε τη μάνα της στο ψυχιατρίο, η ίδια σοκαρίστηκε, λυπήθηκε, και προβληματίστηκε στη συνείδησή της. της άρα είναι επίκληση στο συνέστημα. Επίσης, είναι θέμα κοινωνικού προγραμματισμού. Μας προγραμματίζουν στην κοινωνία με το σκεπτικό ότι τα παιδιά πρέπει να φροντίζουν τους γονείς τους όταν γεράσουν και ότι οι γονείς αξίζουν σεβασμού ανεξαρτήτως τι τύποι ανθρώπων είναι. Αυτό είναι ο κοινωνικό προγραμματισμό στην ελληνική κοινωνία. Ότι ένα καλό παιδί θα γεροκομίσει του γονεί του, θα φροντίσει του γονεί του και μάλιστα λέγεται και το σκεπτικό από την κοινωνία ότι εσύ όταν ήσουν ένα παιδί, σε τάιζαν, σε πόντιζαν, σε ξεσκάτιζαν και εσύ τώρα πρέπει να του φροντίσει. Είναι κατανοητό γιατί μια κοινωνία, ένα οργανωμένο σύστημα προγραμματίζει τα παιδιά των μεγαλύτερων ανθρώπων σε ηλικία να, κλει... να γεροκομίσουν τους γονείς τους... γιατί έτσι θα λυθεί το πρόβλημα με ανθρώπους μεγαλύτερους σε ηλικία... οι οποίοι ίσως λόγω παλιόχαρακτήρως και λόγω κακής συμπεριφόρας... να είχαν διώξει από κοντά τους τους ανθρώπους που ήταν μέσα στη ζωή τους. Άμα είσαι νεότερος και σε καλή υγεία... Μπορεί να διώξει από τη ζωή σου τα παιδιά σου, μπορεί να διώξει του φίλου σου, μπορεί να διώξει οποιονδήποτε νοιάζεται για σένα και να μην έχει αυτό ιδιαίτερη επίδραση πάνω σου. Δηλαδή, μπορεί να πει: Εγώ θέλω να ζω μόνο, θέλω να ζω μόνη, δεν θέλω να έχω επαφέ με κανέναν. Άλλο πράγμα η μοναξιά και άλλο πράγμα η μοναχικότητα. Ε, να είσαι ρε παιδί μου ένας άνθρωπος ξινός, ένας άνθρωπος ιδιότροπος, ένας άνθρωπος που να, να τα βάζεις με τον κόσμο. Κάποιος μου έλεγε πρόσφατα ότι εγώ δεν έχω σε περιφρόνηση, μου έλεγε. Έχω σε περιφρόνηση το 90% των ανθρώπων. Και του απάντησα, προφανώς έχεις πρόβλημα. Γιατί ακόμη και με καθόλου συντηρητικές προσεγγίσεις του θέματος, δεν θα έλεγε ποτέ κανείς ότι το 90% των ανθρώπων είναι κακοποιητικοί, είναι αρχισιστές, είναι προβληματικοί. Άρα εσύ ένας άνθρωπος για να έχει σε περιφρόνηση, είπε τη λέξη περιφρόνηση, για να περιφρονείς το 90% των ανθρώπων, σημαίνει ότι είσαι ο ίδιο μης άνθρωπος. Καταλαβαίνετε τι εννοώ με αυτό το σκεπτικό. Ε, δεν έχουμε ακριβή στοιχεία στατιστικά ως προς το πόσο ποσοστό του γενικού πληθυσμού έχουν ένα αρκισιστικό στυλ προσωπικότητα και είναι έτσι δύσκολοι άνθρωποι και άνθρωποι που αποδιώχνουν του άλλου από κοντά του, αλλά σίγουρα δεν είναι 9 στου 10. Άντε δεν είναι, ξέρω εγώ, οι 3 στου 10 ή 5 στου 10, αλλά όχι 9 στου 10. Αν ακού κάποιον άνθρωπο να λέει, Εγώ κάθε δέκα ανθρώπους που θα συναντήσω, τους εννιά θα τους απορρίψω, σημαίνει ότι ο ίδιος έχει μη ανθρωπισμό. Γενικά δεν θέλει τους ανθρώπους. Αν λοιπόν δεν θέλεις τους ανθρώπους. Και αποξενώνεσαι από τους άλλους. Κόβεις κάθε γέφυρα και είσαι νέος και έχεις την υγεία σου, δεν ενοχλείς κανέναν. Αν όμω γεράσεις, αν όμω βρεθείς σε ανάγκη οικονομική, βρεθείς σε ανάγκη υγείας, αν δεν προγραμματίσει η κοινωνία τα παιδιά σου να νιώθουν τρομερή υποχρέωση για να σε φροντίσουν, να νιώθουν τρομερές ενοχές για να σε φροντίσουν ή τα αδέρφια σου, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι έτσι μισάνθρωποι και δεν δημιουργούν οικογένεια, οι οποίοι κατά τη γνώμη μου είναι πολύ καλύτερη περίπτωση αυτή από τους μισάνθρωπους που κάνουν οικογένεια, αυτοί που δεν κάνουν οικογένεια. Αλλά και για αυτούς μπορεί να γνιάζεται μια αδερφή, ένα αδερφό, να υπάρχουν άλλα μέλη τη οικογένεια, τη ευρύτερη ίσω οικογένεια, τα οποία να νιώθουν την ευθύνη να του φροντίσουν. Η κοινωνία έχει το σκοπό τη που περνάει αυτό το κοινωνικό στερεότυπο ότι τα παιδιά πρέπει να γεροκομούν του γονεί του. Όμω αυτό δεν σημαίνει ότι αξίζουν φροντίδα όλοι οι ηλικιωμένοι. Και. Ε, πρέπει να νιώθουμε ενοχές. Και τις λέω επίσης είναι και θέμα ενοχικού τρόπου σκέψης. Για τον ενοχικό τρόπο σκέψης βασικό ρόλο παίζει η θρησκεία. Η θρησκεία, στην Ελλάδα και στην Κύπρο θα λέγαμε η εκκλησία η οποία προκαλεί στους ανθρώπους ενοχές, έχει τις δέκα εντολές οι οποίες έρχονται την παλιά Διαθήκη, αλλά έχει και διάφορες διατάξεις α, εκκλησιαστικές που λέει αυτό είναι αμαρτία, το άλλο είναι αμαρτία, το αυτό άμα το κάνει θα πας στην κόλαση, το άλλο άμα δεν το κάνεις θα πας στην κόλαση και ούτω καθεξής. Άρα δημιουργούνται ενοχές, όχι να μην είσαι καλός άνθρωπος, αλλά να μην κάνεις αυτά τα οποία θεωρεί η θρησκεία ή θεωρεί η εκκλησία ότι πρέπει να κάνεις και να νιώθεις ενοχή αν δεν τα κάνεις. Και μιλάμε και για φύσικα πράγματα, γιατί όντω είναι εξαιρετικά φύσικο να πας να φροντίσεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κακοποίησει. Αφύσικο. Αφύσικο, επικίνδυνο για την ψυχική σου υγεία και ισορροπία και είναι unnatural, είναι αφύσικο. Η φύση του ανθρώπου λέει να έλκεσαι προς τους ανθρώπους που είναι χρήσιμοι προς εσένα και να νιώθεις απέχθεια περιφρόνηση προς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι βλαβεροί προς εσένα. Αυτή είναι η φύση του ανθρώπου. Είναι όμως οι κοινωνικοί κανόνες, οι θρησκευτικοί κανόνες, οι ηθικοί κανόνες, οι οποίοι μας προκαλούν αυτή την αφύσικη υποχρέωση να φροντίσουμε ακόμη και για ανθρώπους που μας έχουν κακοποίησει. Και τις λέω, «Αν ήταν η μητέρα σου μητρική, δεν θα απομακρυνόσουν σωστά». Για να πάει το παιδί no contact με τη μάνα πρέπει να έχουν γίνει πάρα πολλά. Το ξαναλέω και το έχω πει και στο πρώτο βίντεο και στο δεύτερο βίντεο που δεν ακούγεται καλά. Για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε τόσο βαθιά εγγεγραμμένο κοινωνικό προγραμματισμό. Ε, για να μπορέσουμε να σπάσουμε την κοινωνική αφήγηση για τον έντονο δεσμό παιδιού και μητέρας. Πρέπει να είναι εξαιρετικά παραμελητική και αν όχι σωματικά, ψυχική κακοπητική η μάνα ή ο πατέρας. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να αποφασίσει ένας άνθρωπος να πάει ο no κόνταχ με τους γεννήτωρες του. Δεν είναι εύκολο γιατί είναι οι πιο μακροχρόνιες σχέσεις στη ζωή του με άλλους ανθρώπους. Η πιο μακροχρόνια σχέση που θα έχουμε σίγουρα όλοι μας είναι η σχέση με τον εαυτό μας. Αλλά οι σχέσεις με τους γονείς μας είναι αυτές οι οποίε ξεκίνησαν από το πρώτο δευτερόλεπτο της σύλληψής μας. Οι σχέσει μα με του γονεί μα, τρόποντινά. Λέει ότι το έμβριο μέσα στην κοιλιά τη μητέρα, γύρω στι 16 εβδομάδε, αρχίζει να καταγράφει δεδομένα τα οποία α, ανταποκρίνονται στη συναισθηματική σύνδεση. Όμω υπάρχει σύνδεση του εμβρίου με του γονεί μέσα από την κοιλιά. Και στην περίπτωση που το ζευγάρι είναι μαζί, λέει ότι όταν ένα μωρό γεννηθεί από ένα ζευγάρι που είναι μαζί του 9 μήνε τη εγκυμοσύνη, αναγνωρίζει και τη φωνή του πατέρα και τη φωνή τη μητέρα. Τη φωνή τη μητέρα, βεβαίω, επειδή την ακούει σίγουρα εφόσον είναι εδώ το στόμα τη και είναι εδώ το μωρό. Αλλά και τη φωνή του πατέρα, εφόσον το ζευγάρι είναι μαζί. Ή τη φωνή ε, τη συντρόφου του συντρόφου τη μητέρα που εγκυμώνει. Άρα η σύνδεση με τους γονείς μας ξεκινάει μέσα από την κοιλιά μας. Επίσης σημαντική σύνδεση έχουμε με τους γονείς που μας έχουν υιοθετήσει. Έχει βρεθεί ότι δεν είναι το αίμα που τραβάει, δεν είναι το αίμα που κολλά, είναι η σχέση. Έχω συναντήσει στο γραφείο πολλές περιπτώσεις, πολλές περιστάσεις, στις οποίες παιδιά υιοθετημένα αποφάσισαν στα 20 τους, στα 25 τους, στα 30 τους να αναζητήσουν τη βιολογική τους μητέρα ή το βιολογικό τους πατέρα ή τέλος πάντων και τους δύο βιολογικούς τους γονείς. Και σε όλες τις περιπτώσεις που έτυχε εγώ η ίδια να μαρτυρήσω το τι μου είπαν τα παιδιά αυτά ήταν ότι ενώ είχαν έτσι μια λαχτάρα να συναντήσουν τους βιολογικούς τους γονείς, όταν τους συναντούσαν δεν ένιωθαν τίποτα το ιδιαίτερο. Έτσι μου έλεγαν ότι ένιωθαν μια ίσως και θυμό. Ίσως και θυμό γιατί να μην με κρατήσεις, γιατί να με δώσεις γεωθεσία. Και εκ των υστέρων συνειδητοποίησαν ότι αυτόν που νιώθουν μάνα τους, αυτόν που νιώθουν πατέρα τους, είναι τον άνθρωπο που του έχει οθετήσει, το ζευγάρι που του έχει οθετήσει, τον άνθρωπο που του έχει οθετήσει. Η, η σχέση γονιού-παιδιού είναι ισχυρή λόγω μακροβιότητα τη σχέση. Και όπω έχω πει και στο βίντεο εκείνου που δεν ακούγεται καλά, ο ήχο, ε, είχαμε και την ιστορία εκείνη τη κοπέλα η οποία ε, μας έγραψε ε, την ιστορία τη. Ε, ε, και έγινε και ζήτημα, λέω, η ιστορία εκείνη τη κοπέλα γιατί μία που παρακολουθούσε το βίντεο. Ε, Αναστατώθηκε γιατί είχε, είχε, είχε δει ακριβώ την ιστορία όπως τη διάβαζα σαν σχόλιο σε κάποιο άλλο κανάλι και μου λέει είναι ιστορία ψεύτικη και είναι ιστορία που κυκλοφορεί. Τελικά όντως η κοπέλα που μου είχε στείλει το email είχε γράψει και εκείνο το σχόλιο στο άλλο κανάλι και είναι, μίλησα μαζί της, γνωριστήκαμε, είναι υπαρκτό πρόσωπο, είναι μια γυναίκα η οποία... Είναι υιοθετημένη και παρόλο που έχει περάσει πολύ δύσκολα με τη θετή τη μητέρα, εξακολουθεί να ζει με τη θετή τη μητέρα και εξακολουθεί ακόμη και η ίδια έχει γράψει κάτω από το βίντεο. Πού πάνε οι νάρκε όταν πεθαίνουν, Ότι εγώ δεν ξέρω πώ θα το αντιμετωπίσω. Όταν θα πεθάνει η μάνα μου, θα λυπηθώ πάρα πολύ. Άρα δεν είναι το αίμα που κάνει το δεσμό με το γονιό ισχυρό, είναι η επανάληψη. Όσο πιο συχνά βρισκόμαστε με έναν άνθρωπο, όσο πιο στενή σχέση έχουμε και ειδικά τα βρέφη, και έχει βρεθεί αυτό από την εποχή που ο Μπόλμπι πρώτος το είχε επισημάνει στη δεκαετία του 70, ότι τα παιδιά συνδέονται με τους γονείς τους όχι μόνο γιατί έχουν ανάγκη το φαγητό, τη στέγη, την τροφή, τα ρούχα, την προστασία. Συνδέονται με τους γονείς τους επειδή χρειάζονται το συναισθηματικό δέσιμο. Και από εκεί έχει, προκα... έχει προκύψει, από αυτή την παρατηρήση του Μπόλπη και τους συνεργατών του, την οποία οι μαθητές του προχώρησαν στην πορεία, την εξέλιξαν. Η Μέρη έχει κάνει τα και οι συνεργάτες ειδικής έχουν κάνει τα πειράματα με το παράξενο δωμάτιο. Και έχει ε, φανερωθεί ότι τα βρέφη συνδέονται έντονα, στενά, με τους φροντιστές τους. Είτε είναι βιολογικός γονιός, είτε είναι θετός γονιός. Και ε, μπορείτε να παρακολουθήσετε το επεισόδιο του podcast για τα, η θεωρία του δεσμού, τα είδη προσκόλλησης, ασφαλής δεσμός, αγχώδης δεσμός, αποφευκτικός δεσμός και αποδιαρκανωμένος ή χαοτικός δεσμός. Αλλά ό,τι είδους δεσμό και να έχεις πάλι είναι έντονος ισχυρός δεσμός ο οποίος επηρεάζει σε όλη σου τη ζωή. Και δεν είναι εύκολο να σπάσεις αυτό το δεσμό. Οπότε, για να έχετε πάει no contact, σημαίνει ότι είχατε λόγο. Όπω επίση για να χωρίσει ένα ζευγάρι, σημαίνει ότι είχε λόγο να χωρίσει. Μερικοί λένε σήμερα χωρίζουμε το διατύπωτα και σήμερα χωρίζουν για βλακίε. Όχι. Και η σχέση με του γονεί. Και ένα γάμο είναι τόσο ισχυρή δεσμή στην κοινωνία μα. Ο γάμο είναι περισσότερο ισχυρό δεσμό κοινωνικά παρά η σχέση με του γονεί. Η σχέση με του γονεί είναι και περισσότερο συναισθηματικά. Είναι, παίζει το ίδιο το συναισθηματικό με το κοινωνικό. Ενώ στο γάμο μπορεί να γίνει ένα γάμο που να μην υπάρχει συνέστημα και κάποιο να φοβάται να χωρίσει ή να, ή να δηλιάζει να χωρίσει ή να αναβάλει να χωρίσει γιατί σκέφτεται τον κοινωνικό αντίκτυπο. Άρα δεν πάμε εύκολα no contact με γονεί. Ένα άλλο σχόλιο, γράφει μια άλλη κοπέλα, πόσο συγκλονιστικά τα λόγια της κοπέλας. Ταυτίστηκα, στο ήθελα όλα να ήταν αλλιώς. Και αναλογίστηκα τα δικά μου βιώματα, τις δικές μου επιλογές, τα δικά μου no contact, που πονάνε, που ξέρεις πόσα ήθελες να δώσεις, πόση αγάπη είχες να χαρίσεις, που ήθελες να μοιραστείς τη ζωή, που ήθελες να μοιραστείς τη ζωή σου, αλλά έπρεπε να γίνει αλλιώς. Και τελικά όλα αυτά σε κάνανε πιο δυνατό, πιο σοφό ανακαλύπτεις το βάθος της ψυχής σου και απορείς. Και δεν πιέζεις πλέον καταστάσεις. Ανακαλύπτεις άλλες αμορφιές. Πορεύεσαι με ό,τι έχεις και ό,τι αξίζει για να είναι ψυχή ελεύθερη και γαλήνη. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό σχόλιο, εξαιρετικό σχόλιο, το οποίο περιγράφει αυτό ακριβώς που μας έδωσε και η επιστολή της κοπέλας που πενθούσε τη γιαγιά της, το γεγονός ότι όταν πας no contact και σταματήσεις να επανατραυματίζεσαι συνέχεια, τότε μπορείς να αφήσεις, you can let go, και την ανάμνηση των τραυματικών γεγονότων και το θυμό. Και αυτό που παρατηρείται είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πηγαίνουν no contact, εξακολουθούν να έχουν επαφές με τους κακοποιητικούς γονείς τους, ή τους κακοποιητικούς παππούδες τους, ή τις κακοποιητικές θιάδες τους, ή οποιοδήποτε άλλο κακοποιητικό άνθρωπο με τον οποίο είναι στενά συνδεδεμένοι, δεν πάνε no contact, δεν είναι σωστό να πα no contact με τη μάνα σου, δεν είναι σωστό να πα no contact με τον πατέρα σου, δεν είναι σωστό να πα no contact με τον συγγενή σου, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εξακολουθούν να έχουν επαφέ. Μέσω αυτών των επαφών τραυματίζονται, επανατραυματίζονται, απορριθμίζονται συναισθηματικά. Δείτε τα βίντεο για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε που επεξηγώ ακριβώ την είναι η συναισθηματική απορρίθμιση. Και Πολλές φορές μπορεί να προκληθεί μέσα τους και το λεγόμενο reactive abuse, αντιδραστική βιαιότητα. Στην πρώτη σεζόν του podcast έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο επεισόδιο, νομίζω το 19ο επεισόδιο, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο είναι. Πηγαίνετε στο κανάλι μας, υπάρχει στήλη με τα podcast, υπάρχει ε, μια, ένα playlist που έχει όλα τα επεισόδια του podcast με τη σειρά αριθμημένα και ψάξτε να βρείτε το επεισόδιο για την αντιδραστική βιαιότητα η αντιδραστική βιότητα είναι μια συνθήκη που το ίδιο μας το σώμα, το ίδιο το συμπαθητικό νευρικό σύστημα αντιδράει απέναντι στην κακοποίηση και χωρίς να το θέλουμε, χωρίς να το προγραμματίζουμε, βλέπουμε, παρατηρούμε τον εαυτό μας να βάζει τις φωνές στον κακοποιητικό, να, να λέει λόγια βαριά, να αντιδράει, να εκρήγνεται και να μην αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας. Αυτή είναι η αντιδραστική βιότητα. Την οποία αντιδραστική βιότητα δεν μπορείς να την αποφύγεις αν δεν πας no contact με το πρόσωπο με το οποίο είσαι μεν στενά συνδεδεμένος σου προκαλεί όμως ζημιά. Άρα, όπως λέει και η κοπέλα, ταυτίστηκα στο ήθελα να, να ήταν όλα αλλιώ και αναλογίστηκα τα δικά μου βιώματα, τις δικές μου επιλογές, τα δικά μου no contact που πονάνε. Όντως πονάνε τα no contact. Εγώ έχει δύο μήνε. Πόσο καιρό έχει που έχω πάει να no με μια φιλία χρόνων. Με πονάει ακόμη γιατί δεν είμαστε ζώα. Έχουμε συναισθήματα. Αγαπάμε του ανθρώπου. Με πονάει, αλλά εξακολουθώ να είμαι σίγουρη ότι πρέπει να το τηρήσω τον όκοντα. No θα τον παίξω φιλάνθρωποι και θα πω ότι κυρίω για το καλό τη έκοψα. Κυρίω για το καλό μου έκοψα, γιατί οφείλουμε πρώτα απ' όλα να φροντίζουμε τη δική μα ψυχική υγεία, ισορροπία και ευεξία και ακαιρεότητα. Αλλά αυτό που είναι καλό για μένα είναι καλό και για εκείνη. Αυτό ήθελα να πω. Και είχε να κάνει με το γεγονό ότι εάν συνεχίζουμε να έχουμε επαφέ με πρόσωπα με τα οποία είμαστε στενά συνδεδεμένοι, αλλά μα πληγώνουν, τότε μπορεί να είμαστε πολύ πιο θυμωμένοι και πολύ πιο αρνητικοί παρά άμα κόψουμε επαφέ. Και εκεί, όταν κόψει πλήρω επαφέ, μπορεί να φτάσει ακόμη και στο σημείο να συγχωρέσει. Όχι να πας πίσω, όχι να ξαναμπεί στο λούκι, να συγχωρέσει επειδή ακριβώ πλέον έχει τελειώσει για σένα η σχέση. Μια άλλη φίλη γράφει πάντω, εμένα όταν μου πέθανε ο Νάρκιστο γονιό μου, ανακουφίστηκα. Σχεδόν χάρηκα και του έστειλα την ευχή, εάν υπάρχει επόμενη ζωή, να βρει όλα εκείνα που τον κατέληξαν άρχισε, Αγάπη, στοργή, φροντίδα, δοτικότητα κλπ. Γιατί αφού δεν είχε να πάρει, πού να βρει να δώσει και σε εμά και στους άλλους. Και αυτό είναι ένα καλό σκεπτικό. Και αυτό είναι ένα καλό σκεπτικό. Έκανε τον οκόντακτη κοπέλα με τον γονιό της. Το έκανε, το τήρησε, το κράτησε. Όταν πέθανε ο γονιός ο τοξικό με τον οποίο ήταν ο no contact ανακουφίστηκε. Σχεδόν χάρηκε. Προφανώ και αυτό θα είχε ταλαιπωρηθεί από ασθένεια όπω είχε ταλαιπωρηθεί και η γιαγιά τη κοπέλα. Και η ευχή που του έστειλε δεν ήταν, ήταν όντω ευχή. Αν υπάρχει επόμενη ζωή, στην επόμενη ζωή να πάρει αγάπη, φροντίδα, στοργή, δοτικότητα. Και μέσα στο μυαλό τη το εξήγει έτσι ότι επειδή δεν πήρε αγάπη, στοργή, δοτικότητα ο Νάρχη ω γονιό, γι' αυτό δεν μπορούσε να μου δώσει. Φυσικά. Η αλήθεια είναι ότι γνωρίζουμε και άνθρωπου που δεν πήραν αγάπη στοργή δοτικότητα και όμω αποφάσισαν από μόνοι του να είναι αγαπητικοί άνθρωποι και μπόρεσαν να γίνουν ο βράχο που να αλλάζει τη ροή του ποταμού και να δώσουν αγάπη στοργή και δοτικότητα στα παιδιά του. Αλλά οτιδήποτε μα βοηθάει να ειρηνεύουμε μέσα μα είναι εντάξει. Είναι εντάξει αυτό που νιώθει. Όπω επίση εντάξει είναι και αυτό που γράφει η επόμενη σχολιάστρια. Εγώ δεν έριξα ούτε ένα δάκρυ. Πόσο σκληρή έχω γίνει. Και τη έγραψα, δεν είσαι σκληρή, θα μιλήσω για το θέμα. Τα δάκρυα τα έχουμε ρίξει τον καιρό που μας κακοποιούσαν. Τα δάκρυα τα έχουμε ρίξει κάθε φορά που μας πρόσβελναν. Κάθε φορά που μας χτυπούσαν, είτε ψυχικά, είτε σωματικά, είτε ένα λάξ. Τα δάκρυα τα έχουμε ρίξει κάθε φορά που αντιλαμβανόμασταν ότι οι γονείς μας δεν ήταν γονεϊκοί. Οι παππούδε μα δεν είχαν τρυφερότητα. Δεν, ήταν, ε, δεν είχαν αυτή την καλοήθεια που συνάδει με το ρόλο του. Κανονικά. Και οι γονεί πρέπει να είναι όλοι καλοήθει και οι παππούδε και οι γυναίκε πρέπει να είναι καλοήθει. Κανονικά. Θα έπρεπε να ήταν. Δηλαδή, ένα γονιό να είναι όντω γονεϊκό, μία μάνα να είναι μητρική, ένα πατέρα να είναι πατρικό. Μια γιαγιά να έχει αυτή την καλοσύνη, την τρυφερότητα, το ωραίο που νιώθει ένα παιδί ασφαλέ. Δεν είναι όμω έτσι. Οπότε δεν είναι σκληρή η κοπέλα που δεν έχει ρίξει ούτε ένα δάκρυ και είμαι σίγουρη ότι έχει ρίξει δάκρυ τότε που σκότωνε σιγά σιγά αλλά σταθερά ο νάρκησο γονέας ή ο νάρκησο συγγενής τη σχέση αγάπης που δικαιούταν το κάθε παιδί να έχει μαζί του. Γιατί τα παιδιά τα κάνουμε. Δεν μας κάνουν. Δεν έρχονται τα παιδιά και μα λένε: Σε παρακαλώ. Γέννησέ με. Θέλω τόσο πολύ να ζήσω σε αυτόν τον τέλειο κόσμο. Not, δεν είναι τέλειο ο κόσμο. Εμεί αποφασίζουμε ότι θα φέρουμε παιδιά σε αυτόν τον παλιό κόσμο. Το επόμενο σχόλιο. Ποτέ δεν μπόρεσε να συντονίσει τη ψυχή τη στην ομορφιά αυτού του κόσμου. Μήπω, λέω, μήπω με το φτωχό μου εντό εγωικό μυαλό να τίθεται θέμα ψυχιατρική κάλυψη, ακούγοντα μια τέτοια φράση, φαρμακευτική αγωγή και όχι μόνο αρχιστικού στυλ προσωπικότητα για κάποια άτομα, Γενικά μιλάω και όχι για τη συγκεκριμένη ιστορία. Δεν είμαι άξια να βγάζω συμπεράσματα και ούτε να κρίνω. Και κάποιοι πραγματικά υποφέρουν πολύ περισσότερο. Η ψυχή τους να βράζει, να νιώθουν εκδικητικότητα, να γίνονται κακοποιητικοί και κατά συνέπεια να υποφέρουν κι άλλοι άνθρωποι και κυρίως οι πολύ κοντινοί. Υπάρχει δηλαδή μια πολύ λεπτή διαχωριστική γραμμή που εμείς οι μη ειδικοί δεν μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε. Αν δηλαδή συνυπάρχει, συνυπάρχει ναρκισισμός με ψυχική διαταραχή. Επίσης έχει κάποια βάση. Αν για κάποιο λόγο ισχύει αυτό που ακούω, πολύ, που ακούω από πολύ νέο το σύζυγό μου να λέει... ...από δική του εκτίμηση και μόνο και το λέει με σιγουριά και πεποίθηση. Όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος ο καλός γίνεται καλύτερο χαρακτήρας και ο κακός χειρότερος. Έχει απόλυτο δίκιο ο σου που έχει το δίκιο. Οι καρδούλε είναι για σένα και για την όμορφη ψυχή τη κοπέλα μέσα από τη δίγησή τη. Και απάντησα, έχουμε εξηγήσει ξεκάθαρα τι είναι ναρκισισμός και τι είναι ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητα. Τώρα, αν ο ναρκισισμός ή το ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας συνοδεύεται από μια ψυχική διαταραχή, γιατί το έγραψα με κεφαλαία, δεν ευθύνεται ή το ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητα συνοδεύεται από μια ψυχική διαταραχή, γιατι τη το έγραψα με κεφαλαία. Δεν ευθύνεται η ψυχική διαταραχή για την κακία των αρκησιστών. Εντάξει, γιατί έχω γνωρίσει ανθρώπου με σοβαρέ ψυχικέ διαταραχέ, έχω γνωρίσει ανθρώπου με διάγνωση διπολική διαταραχή, έχω γνωρίσει ανθρώπου με διάγνωση σχιζοφρένεια, έχω γνωρίσει ανθρώπου σε τελικά στάδια αλκοολισμού, οι οποίοι ήταν εξαιρετικά καλοήθη. Παρόλο που είχα μια πολύ βαριά διάγνωση και αυτέ οι τρει περιπτώσει που σα είπα, σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή και σοβαρό αλκοολισμό είναι πολύ βαριέ διαγνώσει. Πρόκειται για πολύ σοβαρέ, α με επιτραπεί ο όρο ψυχικέ νόσου, παρόλο που χρησιμοποιούμε τον όρο ψυχικέ διαταραχέ. Η διπολική διαταραχή και η σχιζοφρένεια εμπίπτουν και στα πλαίσια των ψυχοτικών διαταραχών, που είναι οι πιο σοβαρέ διαταραχέ που υπάρχουν. Όμω, αν ο χαρακτήρα και το ποιόν αυτών των ασθενών. Ήταν καλό, ήταν καλά πλάσματα, ακόμη και όταν είχαν Μία κρίση, ακόμη και όταν είχαν μία ψυχωτική κρίση ή είχαν μία κρίση μανίας ή υπομανίας, δεν έπρατθαν οτιδήποτε που να βλάψει τους άλλους ανθρώπους ή όταν είχαν μία μέθη, κατά τη διάρκεια της μέθης. Σκεφτείτε ότι έχει αλκοολικούς που μεθάνε και όταν μεθάνε πάνε και κοιμούνται γαλήνια. Έχει αλκοολικούς που όταν μεθάνε σκάνε στα γέλια και έχει αλκοολικούς που όταν μεθάνε βάζουν τις φωνές, δέρνουν τη γυναίκα τους, δέρνουν τα παιδιά τους, κακοποιούν τους άλλους. Δεν είναι ο αλκοολισμός που προκαλεί την κακοποίηση και την κακοποιητική συμπεριφορά. Ο αλκοολισμός, παίρνω τώρα το παράδειγμα του αλκοολισμού, ο αλκοολισμός τι κάνει. Η μέθη προκαλεί αναστολή της λειτουργίας των πρόσθεων με το οποίο λοβών, σταματάει το άτομο να αυτολογοκρίνεται και να φιλτράρει τι λέει και τι κάνει... οπότε βγάζει τον πραγματικό του εαυτό στην επιφάνεια. Και το ίδιο. Και σε μια ψυχωτική κρίση... ένα άτομο που έχει ένα ψυχωτικό επεισόδιο... δεν έχει έλεγχο το τι θα βγει από το υποσυνείδητο του. Όμως, αν στο υποσυνείδητο του δεν έχει κακία... και είναι ένας καλοήθης άνθρωπος θα κάνει πράγματα τα οποία δεν θα είναι κακοποιητικά. Έχω δει ε, ε, ε ψυχωτικά επεισόδια ασθενών με σχιζοφρένεια, τα οποία ήταν παντελώ ακίνδυνα. Δηλαδή, αν έκαναν οτιδήποτε, ήταν κάτι το οποίο έβαζε τον εαυτό του σε κίνδυνο. Μπορεί οι συμπεριφορέ που είχαν κατά την ώρα του ψυχοτικού επεισοδίου να έβαζαν τον ίδιο του τον εαυτό σε κίνδυνο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν κακοποιητικοί προ του άλλου. Άρα, δεν είναι η ψυχική διαταραχή που εξηγεί την κακία, είναι ο ναρκισισμός. Και αν υπάρχει συννοσιρότητα ή συνύπαρξη ναρκισισμού και ψυχικής διαταραχής... τον παλιοχαρακτήρα δεν είναι η συνυπαρξη ναρκισισμου και ψυχική διαταραχή, τον παλιο χαρακτήρα δεν ειναι η ψυχικη διαταραχη που τον προκαλεί. Είναι ο ναρκισισμός που έχουμε κάνει πολλά α, βίντεο για τον ναρκισισμό. Ίσως αυτό το οποίο τα έχει όλα μαζεμένα είναι το επεισόδιο του podcast για τον ναρκισισμό. Λοιπόν, ένα άλλο πολύ ωραίο σχόλιο λέει μια άλλη φίλη στην ελληνική κοινωνία... Πολλέ φορέ ακούμε ότι ο γιο σκότωσε τη μάνα του και η γυναίκα σκότωσε τον άντρα τη ενώ έχουν γεράσει. Φουσκώνει η αγανάκτηση και ο πόνο και κάνει κακό στον άλλο όταν μένεις και υπομένει. Και ναι, υπάρχει πένθο και ενοχή πολλέ φορέ, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και μια ανακούφιση. Ουφ, επιτέλου μπορώ να ζήσω. Αν και είναι πάλι δύσκολο, καθώ κουβαλά τι αλυσίδε τη σκλαβιά στα πόδια και στη ψυχή σου. Βλέπω ανθρώπους να τα πηγαίνουν καλύτερα στη ζωή τους και κατάλαβα γιατί. Έχετε δει, τις ταινίε έχετε δει στις ταινίες τους φυλακισμένους με τις βαριές αλυσίδες στα πόδια τους, σέρνονται. Έτσι σέρνονται όλοι και κάποιοι που τα κουτσοφέρνουν, ενώ είναι κακοποιημένοι, σκεφτείτε τι θαύματα θα έκαναν αν οι οικογένειε ήταν υγιείς. Εύχομαι να αλλάξει ο κόσμος ένας-ένας οι άνθρωποι και να γίνει ζωή όμορφη. Τα ζώα τρώνε όταν και όσο πεινάνε. Οι άνθρωποι δεν χορταίνουν ποτέ. Πολύ εύστοχο σχόλιο αυτό, το οποίο περιγράφει περιστατικά, τα οποία θα μπορούσε, δεν μπορούμε να ξέρουμε για όλα τα περιστατικά εγκλημάτων μέσα στην οικογένεια, αν είχαν να κάνουν με αντιδραστική βιαιότητα ή όχι. Πάντως, όρο αντιδραστική βιαιότητα έχει ξεκινήσει να χρησιμοποιείται μέσα από αίθουσε δικαστηρίων, ε, σε περιπτώσεις που κακοποιημένε γυναίκε αντιδρούσαν στην κακοποίηση του άντρα του και μπορεί να έφταναν μέχρι και στο έγκλημα υπό την επίρρα τη αντιδραστική βιότητα. Σε καμία περίπτωση δεν συνιστώ να πάμε να κάνουμε έγκλημα και μετά να πούμε: Είχαμε αντιδραστική βιότητα οτιδήποτε. σα-ίσα -ίσα συνιστώ αυτέ τι βαριέ αλυσίδε που κουβαλούμε στα πόδια μα να τι σπάσουμε και να απελευθερωθούμε με το no contact, την ψυχοθεραπεία και την ψυχοεκπαίδευση και τον προσωπικό πνευματικό αγώνα. Και πάμε στο τελευταίο, πρώτο τελευταίο σχόλιο. Λέει μια φίλη, ε, μακάρι να μιλήσετε γιατί αυτός που δεν συγχωρεί και δεν στεναχωριέται όταν πεθαίνει ο Νάρκησος, δυστυχώς θεωρείται του άνθρωπος. Είναι η ίδια φίλη που έγραψε προηγουμένως ότι... Α, αυτό το σχόλιο είναι γραμμένο κάτω από το σχόλιο ότι δεν έριξε ούτε ένα δάκρυ. Όχι. Δεν είναι κακό ο προαίρετο ο άνθρωπο ο οποίο δεν στενοχωρείται. Ξαναλέω, έχει ρίξει τόνου δακρύων προηγουμένω. Και με πόνο ψυχής μπήκε στη συνθήκη να πάει no contact. Και όταν πα no contact, εν συνείδητα μου διάζει τα συναισθήματα σου για το πρόσωπο με το οποίο πα no contact για να προστατεύσει τον εαυτό σου. Το κάνει με κόπο. Δεν είναι εύκολο να πα no contact. Νιώθει με έναν ακούφιση μετά, αλλά είναι μια δύσκολη διαδικασία και χρειάζεται παγρίπνηση για να μην το σπάσει το no contact. Πάμε τώρα στο τελευταίο σχόλιο. Η απώλεια οποιοδήποτε ανθρώπου παραμένει απώλεια. Στι περιπτώσει να απλώ τελειώνει ένα κεφάλαιο αυτού του είδου ανθρώπου, ανεξαρτήτω του τι αφήνει πίσω. Το έχω βιώσει προσωπικά με τον σύζυγο μου που πέθανε ξαφνικά. Απαλευθέρωση, ανάσα, ξαλάφρωμα, λίγο απ' όλα. Ο πόνος παραμένει πόνος για την, για την, οποιαδήποτε απώλεια, τα δύσκολα μετά και αντιμετώπιση πολύ σημαντική στην πορεία. Χρειάζεται σημάζεμα συναισθημάτων και ρεαλισμός. Ενδείκνεται βοήθεια από ειδικού και θα το πω μα, αυτοί που φεύγουν είναι παρελθόν, αυτοί που μένουν όμως. Γι' αυτό όσο πιο καλά το διαχειρίζεται κάποιο, τόσο πιο απόδυνα, ανώδυνα, τόσο πιο ανώδυνα προχωρά μπροστά. Επιβάλλεται. Πολύ σοφό σχόλιο και αυτό. Λέει στι περιπτώσει να αρχίσουν απλώ τελειώνει ένα κεφάλαιο αυτού του είδου ανθρώπου ανεξαρτήτω του τι αφήνει πίσω. Και λέει ότι το έχει βιώσει προσωπικά με τον σύζυγο τη που πέθανε ξαφνικά. Δεν νιώσε απελευθέρωση, νιώσε αναπνεύση, νιώσε ξανά φρώμα, λίγο απ' όλα, αλλά ταυτόχρονα και πόνο. Και όπω λέει πολύ σωστά η φίλη, ενδείκνεται βοήθεια από ειδικού. Και θα το πω, μα, αυτοί που φεύγουν είναι παρελθόν, αυτοί που μένουν όμως, που σημαίνει ότι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας. Και αν βιώνουμε πένθος για παρατεταμένο χρονικό διάστημα και δυσκολευόμαστε να είμαστε λειτουργικοί μετά από μια απώλεια, ζητάμε οπωσδήποτε βοήθεια από ειδικό. Αυτά ήθελα να πω. Απολογούμε για το βίντεο που ανέβηκε με κακό ήχο τη Δευτέρα και θέλω να σας αφήσω με την εξή σκέψη. Ας είμαστε ευγενικοί με τον εαυτό μας. Ας δείχνουμε αυτοσυμπόνια και αυτοαγάπη σε μας. Να στηρίζουμε τον εαυτό μας να παίρνει τις αποφάσεις εκείνες οι οποίες θα μας βοηθήσουν να έχουμε καλύτερη ψυχική υγεία, ευεξία και ισορροπία και να α, δίνουμε στον εαυτό μας την ευκαιρία να σπάζουμε τις βαριές αλυσίδες που μας κάνουν να σέρνουμε τα πόδια μας. Ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση, προσωπικός πνευματικός αγώνας και στόχος το no contact, ούτω ώστε να αποκτήσουμε γαλήνη μέσα μας. Το no contact με ανθρώπους με τους οποίους έχουμε στενό δεσμό μεν, μεγάλο τραυματισμό δε. Τι να κάνουμε. Δεν είναι όμορφος και αγγελικά πλασμένος ο κόσμος μας, οφείλουμε όμως προς τον εαυτό μας, ο οποίος εαυτός μας είναι η πρώτη μας μεγάλη προτεραιότητα, οφείλουμε να τον προστατεύουμε και να ομορφαίνουμε το περιβάλλον στο οποίο ζει, υπάρχει και αναπνέει. Μπορούμε να το κάνουμε. Και σας λέω και από προσωπική πείρα ότι έχει τεράστια διαφορά η ζωή ενός ανθρώπου που το παίρνει απόφαση να κόψει τα δεσμά. Και όσοι βιώνουν α, γεγονότα απώλειας από τη ζωή, θανάτου, ανθρώπων με τους οποίους έχουν πάει no contact, να είναι ευγενικοί με τον εαυτό τους και να του επιτρέψουν το εαυτό τους να νιώσει το πένθος και να το βιώσει, αλλά να μην νιώθουν καθόλου ενοχέ αν δεν έχουν πένθος, γιατί όπως είπαμε πολλά και σε αυτό το βίντεο, τον κλάψαμε πολλές φορές τον μακαρίτη ή την μακαρίτησα. Δηλαδή, ο πόνος που βιώνει ένας κακοπιμένος άνθρωπος είναι ένα συνεχές πένθος, όσο συνεχίζει να κακοποιείται. Ειρήνη, αγάπη και ηρεμία εύχομαι στις ψυχές όλων μας.